αν υπήρχε ένας αποτελεσματικός περιφερειάρχης. Θα απλώνονταν τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες μέσα σε αντευτικά δίκτυα και στις αυλές των σπιτιών μας, αν υπήρχε δυναμική αντίδραση του πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας. Θα μπορούσε να αποδράσει ΔΕΗ και να μας αφήσει ορυχία κρανίου τόπο αν διεκδικούσε ο περιφερειάρχης κονδύλια για τις αποκαταστάσεις. Θα ερήμωναν οι πόλεις και τα χωριά μας αν είχε εφαρμοστεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη στήριξή τους. Θα βιώναμε ακραία φτώχεια ως περιφέρεια αν τα χρήματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων δεν έμεναν κλειδωμένα 4 χρόνια τώρα. Χρήματα που είχαν σκοπό να βάλουν φρένο στην άτακτη φυγή του πληθυσμού. Χρήματα που είχαν σκοπό να βοηθήσουν την αντιμετώπιση της κρίσης και την πτώση του πλούτου της περιφέρειας, την πτώση του ΑΕΠ μας. Αυτές τις έννοιες, της φτώχειας, της ερημοποίησης, της μείωσης του ΑΕΠ, χρησιμοποιούν οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χτυπάνε μεγάλες καμπάνες για τη Δυτική Μακεδονία. Σε αυτή την κατάσταση μας έχουν φέρει. Και ο κύριος Κασαπίδης, θα τον έχετε ακούσει τώρα τελευταία, πανηγυρίζει έχοντας στα χέρια του ένα φυλάδιο με 1.200 έργα. Μια λίστα με αμέτρητα θα άφαντων έργων. Αλήθεια, πόσες θέσεις εργασίας δημιούργησαν αυτά τα 1.200 έργα?